Ένα σοβαρό θέμα, το οποίο αφορά τις εμπορικές συναλλαγές, αλλά θα έχει δυσμενή επίπτωση και στον τουρισμό, προέκυψε τις τελευταίες ημέρες. Το θέμα αφορά στην πρόσφατη ψήφιση από το Ελληνικό Κοινοβούλιο διάταξης για την επιβολή φόρου 26% στις εμπορικές συναλλαγές των επιχειρήσεων με χώρες μη συνεργάσιμες φορολογικά ή με προνομιακό φορολογικό καθεστώς. Η ψήφιση της διάταξης αυτής αναμένεται να προκαλέσει αντίδραση από χώρες όπως η Βουλγαρία, η οποία αποτελεί σημαντικό εμπορικό και τουριστικό εταίρο για την Ελλάδα. Ο Αντιπεριφερειάρχης Τουρισμού πάντως, σε επικοινωνία που είχαμε... Να πω ότι προς το παρόν, ναι, αυτός ο νόμος είναι κάτι πολύ καινούριο. Η πληροφόρηση που έχω είναι ότι δεν έχουν γίνει κάποιες δηλώσεις που να αφορούν τον τουρισμό επίσημες από ξένες χώρες ή από πρωθυπουργούς. Κάποια πράγματα που έχουν κυκλοφορήσει με ενημέρωσαν ότι δεν υφίστανται. Συνεπώς, σε αυτή τη στιγμή που μιλάμε, δεν φαίνεται να υπάρχει κάποιος επηρεασμός. Σε δεύτερο χρόνο, αλλά αυτή τη στιγμή φαίνεται ότι δεν υφίστανται δηλώσεις που να αφορούν τον τουρισμό. Αυτό το θέμα της επιβολής συνδεσμού 26%. Αυτό είναι κάτι που αφορά τις βιομηχανίες της εισαγωγής στους εμπόρους. Από όσο γνωρίζω, υπάρχουν κάποιες αντιδράσεις από εκεί από Έλληνες επιχειρηματίες, αλλά είναι κάτι που δεν αφορά τον τουρισμό αυτό καθεαυτό. Συνεπώς, δεν είναι κάτι το οποίο όσον αφορά το τουριστικό κομμάτι μπορούμε να το σχολιάσουμε. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, δεν φαίνεται να υπάρχει κάτι που να επηρεάσει την τουριστική δραστηριότητα, όπως και κάποιες δηλώσεις του Βούλγαρου Πρωθυπουργού που κυκλοφόρησαν στα μέσα ενημέρωσης. Ναι. Με ενημέρωσαν από τη Βουλγαρία που είχα μια επικοινωνία ότι ο ίδιος είπε ότι εγώ δεν έχω κάνει τέτοιες δηλώσεις. Συνεπώς, και επειδή είναι κάτι πολύ φρέσκο, φαίνεται ότι όσον αφορά τον τουρισμό σε πρώτη ανάγνωση, δεν υπάρχει κάτι το οποίο να επηρεάζει να μπορούμε να σχολιάσουμε αυτή τη στιγμή. Σε κάθε περίπτωση είναι κάτι το οποίο θα το παρακολουθήσουμε. Είναι θέμα της κεντρικής κυβέρνησης. Η σεζόν φαίνεται να έχει ξεκινήσει καλά και ελπίζουμε να μην γίνει κάτι που να αντιστρέψει τα πράγματα.